Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζαχαρόπουλε, καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε. Καλησπέρα, καλέ μου δήμαρχε. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ οφείλω να ομολογήσω, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο Γιώργο τον Τασιώτη. Θεωρώ ότι είναι από τους ευρηματικούς δημάρχους της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δεν το λέω μόνο επειδή ξέρω την αποτελεσματικότητα, επειδή ξέρω πολύ καλά και τον ίδιο τον άνθρωπο πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται. Και καθίστε τώρα να δείτε, αγαπητοί φίλοι, κάτσε, μην λες τίποτα, εσύ μην λες τίποτα, γιατί θα λένε ότι είμαστε συνεννοημένοι. Περίμενε τώρα, περίμενε, ένα-ένα. Λοιπόν, 14 γήπεδα σε εξέλιξη, χλωτάπητες. Ολοκληρωμένη κοινόχρηστη χώρη. Κάτσε να κάνω εγώ την εισαγωγή και θα κάνεις ό,τι θες μετά. Mm-hmm. Κοινόχρηστη χώρη ολοκληρωμένη στα περισσότερα, αν όχι όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, Δημήτρη, καινούργη. Θυμάσαι πριν λίγο καιρό που λέγαμε για εκείνη την περίφημη γέφυρα στην Κοπαίδα και όλοι, μάλλον υπήρχαν κάποιοι που υποστήριζαν σιγά μην καταφέρουμε να την παραδώσουμε στα τέλη Αυγούστου. Θα ακούσετε τώρα σε λίγο τι λέει το ρεπορτάζ. Και το πιο σημαντικό, που είναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό το πιο σημαντικό, η γέφυρα στην Κοπαίδα, ότι ολοκληρωμένη λύση στην ίδρευση της περιοχής Αλιάρτου. Και όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Και όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι. Και όλα αυτά μέσα στην κρίση. Και αρχίζει και διερωτάται κάποιος. Μπας και πήραν από κάπου λεφτά και βρήκαν κανένα περίεργο τρόπο. Λίρες δεν βρήκαμε πάντως. Δεν βρήκατε λίρες, αγαπητέ δήμαρχε, το ξέρω. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο έργο που έχει σχέση με τη γέφυρα στην Κοπαίδα. Ναι, ναι. Πράγματι η γέφυρα αυτή, ένα κομβικό γεφύρι μέσα στην Κοπαίδα, έχει κόψει την Κοπαίδα στη μέση αυτή τη στιγμή. Έχουμε τριγνήσει θύματα σε αυτή τη γέφυρα. Ξεκινήσαμε πριν μερικούς μήνες μελέτη και σχεδιασμό με ίδιους πόρους όλα αυτά. Δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Μας ανέκοψαν λίγο την πορεία τα capital control. Θα ήταν έτοιμη, θα είχε παραδοθεί η γέφυρα και πριν τη λήξη του συμβατικού της χρόνου. Ωστόσο παρόλα αυτά τα καταφέραμε και μέσα σε 15 μέρες υπολογίζω τέλος Αυγούστου θα παραδοθεί η γέφυρα σε χρήση. Θα είναι μια ασφαλής γέφυρα, κατά 2 μέτρα φαρδύτερη από την προηγούμενη και με φωτισμό. Θα είναι μια ασφαλής γέφυρα, η μοναδική γέφυρα μέσα στην Κοπαίδα που θα είναι ασφαλής. Το έργο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή? Είναι σε πλήρη εξέλιξη, περιοδοδός εργάζονται τα συνεργεία εκεί. Προκύπτουν συνεχώς νέα προβλήματα. Να σας πω το τελευταίο που προέκυψε. Ενώ υπολογίζαμε ότι το κατάστρωμα της παλιάς γέφυρας θα παρέμεινε ως υπόβαση, ας πούμε, του νέου καταστρώματος, διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς ίχνος οπλισμού. Μέσα. Δεν είχε ούτε ένα σίδερο, ας πούμε, μέσα. Το γκρεμίσαμε γι' αυτό και το φτιάχνουμε από την αρχή. Καινούργια γέφυρα από την αρχή, δηλαδή, στην ουσία, έτσι. Ναι, είναι ένα καινούριο γεφύρι, μια καινούρια γέφυρα στη γεωλεξία, η οποία με όλες αυτές τις δυσκολίες, και ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες, με τις τράπεζες κλειστές, με τη δυσπιστία των εργολάβων προς τους δήμους, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν, καταφέρνουμε και την παραδείγουμε. Θα είμαστε σε 15 μέρες, θα είμαστε ευτυχείς που θα την παραδώσουμε στον κόσμο. Ωραία. Να έρθουμε λίγο τώρα στο θέμα της σύνδρευσης. Ένα θέμα εξίσου σημαντικό. Τι προβλήματα υπήρχαν και τι προβλήματα λύθηκαν με αυτά τα έργα που προωθήσατε, κύριε Δήμαρχε? Είναι το πρώτο καλοκαίρι, τουλάχιστον στη θητεία τη δικιά μου, 5 χρόνια τώρα, αλλά και όσο θυμάμαι εγώ παλιότερα, το πρώτο καλοκαίρι που κανένα διαμέρισμα του Δήμου μας δεν αντιμετώπισε πρόβλημα διακοπής ή έλλειψης νερού. Και αυτό γιατί είχε ξεκινήσει μια διαδικασία από τα προηγούμενα χρόνια με παρεμβάσεις στοχευμένες. Όμως αποφασίσαμε το χειμώνα που μας πέρασε να κάνουμε δυναμικές παρεμβάσεις. Το χειμώνα γιατί είναι η εύκολη εποχή να κάνουμε έργα ίδρυψης, δεδομένου δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη κατανάλωσης. Δυναμικές παρεμβάσεις, οι οποίες δυναμικές παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με αλλαγές, με καινούργιες δεξαμενές όπου χρειαζόταν, στην Αλία, στο 500 κυβικά, στο Μαύρο Μάτι, στην Ευαγγελίστρια, με αντικατάσταση αγωγών, χιλιόμετρων αγωγών. Καταργήσαμε αμιάντους, κατεστραμμένα δίκτυα προβληματικά, τα καταργήσαμε αυτά. Αλλάξαμε όλα τα αντλιοστάσια, είτε εξυγχρονίσαμε αντλίες, είτε τις αντικαταστήσαμε. Ελέγξαμε όλες τις γεωτρήσεις, επανήλθαμε ξανά, τις βγάλαμε τις αντλίες,
Φτιάξαμε καινούργιες σωληνώσεις στις γεωτρήσεις, με δυναμικές, δηλαδή τέτοιου είδους δυναμικές παρεμβάσεις και γρήγορες παρεμβάσεις, και ήρθαμε και απολαμβάνουμε τους καρπούς αυτής της μεγάλης, γιγαντιαίας προσπάθειας για το μέγεθος του Δήμου μας και για τα οικονομικά της εποχής αυτής, και απολαμβάνουμε τους καρπούς αυτό το καλοκαίρι, όπου κανένα διαμέρισμα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στο νερό. Έπεται το φθινόπωρο που θα συνεχίσουν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες μας σταματήσαν λόγω του καλοκαιριού, γιατί δεν μπορούσαμε να διακόπτουμε το νερό, ας πούμε, για να τις κάνουμε αυτές. Έπεται το φθινόπωρο, θα γίνουν και λύνεται οριστικά το πρόβλημα της σύνδρευσης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια θα ασχοληθούν με το ζήτημα της σύνδρευσης στο Δήμο Λιάρου Θεσπίων. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Μισό λεπτά τώρα να κάνω μια ερώτηση. Πόσα γήπεδα είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν? Έχουμε, προσέξτε, 14. Ναι, ακούστε, είναι περισσότερα. Έχουμε παραλάβει πριν από 3-4 μήνες 4 γήπεδα. Παραλάβαμε αυτές τις μέρες άλλα 8, άλλα 7. Κάτσε, Δήμαρχε, μισό λεπτό. Προπονητικό κέντρο θα φτιάξετε. Κάτσε, Δήμαρχε, μισό λεπτό. Συγγνώμη, εδώ έχουμε δήμους που παλεύουν να φτιάξουν ένα. Μήπως έχουμε καταλάβει λάθος? Όχι, θα σας πω. Γήπεδα, κανονικά γήπεδα. Είναι κανονικά γήπεδα. Προσέξτε, είναι πλαστικοποιήσεις γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, και είναι και δύο κατασκευές 5x5 που εκκρεμούν, αυτές σας ακολουθούν. 5x5 ποδοσφαίρου. Είναι τα γήπεδα μπάσκετ σε όλες τις αυλές των σχολείων. Τελειώνουμε με τα σχολεία μας. Οι μαθητές θα βρουν καινούργιες αυλές μόλις θα γυρίσουν. Και είναι και τα γήπεδα μπάσκετ σε άλλους χώρους αθλότοπους που έχουμε, και δημιουργία ενός ξεχωριστού αθλότοπου στο συγκισμό Ευρυτάνων της Αλιάρτο, που προσφέρεται ο χώρος εκεί με γήπεδο 5x5 που το έχουμε φτιάξει ήδη, και μπάσκετ. Είναι δηλαδή υποδομές αθλητικές που θα τις απολαύσει η νέα γενιά στην κυριολεξία. Ήδη τις απολαμβάνει δηλαδή. Αν αυτή τη στιγμή σας πάω σε αυτά τα γήπεδα, θα δείτε να γίνεται πάρτι από τα παιδιά εκεί μέσα. Προπονητικό κέντρο φτιάχνετε, Δήμαρχε. Έχει κάνει το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιών προπονητικό κέντρο. Καλά το λες, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοινόχρηστη χώρη στα περισσότερα, αν όχι όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Στα περισσότερα και πάμε σε όλα. Προσέξτε να δείτε, υπάρχει μια απλή φιλοσοφία. Όλα αυτά που συζητάμε γίνονται με ίδιους πόρους. Και πριν σα πω για τους κοινόχρηστους χώρους, θέλω να σα πω το εξής. Ότι ακολουθήσαμε μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αύξηση τελών, χωρίς περαιτέρω φορολόγηση, ας πούμε, των δημοτών μας. Απέναντίας είχαμε μειώσεις τελών όπου μπορούσαμε. Δήμαρχε. Αλλά όμως είχαμε μια συνετή οικονομική πολιτική. Και είχαμε εξηγήσει στο δημότη μας ότι το κάθε ευρώ που θα εισπράξει ο Δήμος θα το δει να επιστρέφεται ως έργο προς χρήση του δημότη. Δήμαρχε, μισό λεπτό. Ή μας κάνετε πλάκα αυτή τη στιγμή, ή όλοι οι άλλοι δήμοι πετάνε τα λεφτά τους χωρίς λόγο. Όχι. Θα σας πω όμως κάτι που κάνουμε, και πιστεύω το κάνουν όλοι οι δήμοι. Αλλά προσέξτε να δείτε. Κοίτα τώρα, απολογισμός καλοκαιριού, Δημήτρη, έτσι. Απολογισμός καλοκαιριού με οργασμό έργων τα οποία έχουν παραδοθεί και τα απολαμβάνει ο πολίτης, έτσι. Προσέξτε όμως τους κοινόχρηστους χώρους, θα σας πω το εξής. Οι δήμοι έχουν μία δυνατότητα, και εμείς αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά την αξιοποιούμε σε μεγάλο βαθμό. Έχουν την εξής δυνατότητα. Έχουν προσωπικό και έχουν και μηχανήματα δικά τους, και έχουν και μηχανικούς δικούς τους. Που σημαίνει ότι με αυτεπιστασία μπορούν να κάνουν πάρα πολλά έργα. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν εργολάβοι, να υπάρξει εργολαβικό όφελος, να υπάρξουν όλα αυτά. Εμείς αυτή τη στιγμή τους κοινόχρηστους χώρους, αυτούς που φτιάχνουμε, με εξαίρεση δύο πλατείες που είναι έργα και είναι σε εξέλιξη, τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους τους κάνει το προσωπικό του Δήμου μας, τα μηχανήματα του Δήμου μας και η μηχανική του Δήμου μας. Άρα, με άλλα λόγια, δεν μπαίνουν μέσα οι εργολάβοι. Βεβαίως. Και κατά συνέπεια δεν δίνει ουσιαστικά άχρηστο χρήμα προς τρίτους ο Δήμος, έτσι. Πράγμα που συμβαίνει στους άλλους Δήμους, γι' αυτό και δεν βλέπουμε τόσα πολλά έργα. Ακριβώς. Αγοράζουμε τα υλικά και αυτά με διαγωνισμούς, που σημαίνει ότι πετυχαίνουμε και εκτόσεις στους διαγωνισμούς. Και το προσωπικό του Δήμου μας, που είναι ελάχιστο, και τα μηχανήματά μας ελάχιστα, αλλά το προσωπικό του Δήμου μας, και το ευχαριστώ και δημόσια, γιατί υπερβάλλει αυτόν και το απολαμβάνει αυτό που κάνει, γιατί βλέπει αποτέλεσμα, προσφέρει έργα στις γειτονιές, στις συνοικίες, πλατείες μικρές, μικρούς κοινόχρηστους χώρους, μεγαλύτερους κοινόχρηστους χώρους, που ο κόσμος απολαμβάνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κοινόχρηστοι χώροι που δόθηκαν πριν από μερικές μέρες σε χρήση, που είναι γεμάτο πολίτες που κάθονται στα παγκάκια τους και το απολαμβάνουν. Δεν το είχαν ποτέ στη γειτονιά τους αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αυτό θα πάει σε όλες
όλες τις γειτονιές, σε όλα τα διαμερίσματα, και δεν είναι δύσκολο να το κάνουμε. Απλώς χρειάζεται ένας συντονισμός και μια προτεραιότητα. Η προτεραιότητα που βάλαμε εμείς σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους είναι ο Δήμος στη γειτονιά. Α, έτσι είναι το σύνθημά μας. Ο Δήμος στη γειτονιά. Να πάμε σε κάθε γειτονιά, να δούμε Δημήτρη, πού θέλει ο κόσμος στη γειτονιά. Απλά μαθήματα το Δημήτρη, βγάλαμε δήμαρχο στο δελτίο που δεν παραπονέθηκε. Πάμε για τον Guinness τώρα, καταλαβαίνεις. Παράπονο δεν υπάρχει. Πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο να κάνουμε. Γιατί έχω θέμα για παράπονο εγώ παρακάτω, αλλά εσείς μέχρι τώρα μας ανακοινώνετε καλά πράγματα. Προσέξτε να δείτε, έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Αλλά έχω την εξής λογική στη ζωή μου γενικότερα και στην προηγούμενη δουλειά που έκανα, όπως και τώρα. Ότι εγώ οφείλω να εργαστώ με τα εργαλεία που έχω κάθε φορά. Και με τα εργαλεία που έχω πρέπει να είμαι πολύ παραγωγικός και πρέπει να είμαι αποτελεσματικός. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι τόσο φορτισμένος από τα προβλήματά του, που αν εγώ βγω και του πω και άλλα προβλήματα που τα γνωρίζουμε και τα έχουμε πράγματα αυτά τα προβλήματα, δεν θα προσφέρω τίποτα, κατάθλιψη θα δημιουργήσω. Εγώ θέλω να δώσω στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας ότι και μέσα σε αυτό το θολό τοπίο κάτι γίνεται, κάτι μπορούμε να κάνουμε, ως εκεί που μπορούμε. Και όταν δεν θα μπορούμε, θα βγούμε πάλι στον κόσμο από το δελτίο και θα πούμε μέχρι εδώ μπορούσαμε και τώρα σταματάμε. Αλλά μέχρι τότε καλό είναι να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας και μια ελπίδα. Λοιπόν, το έλεγε και ο Ναπολέοντας, Δημήτρη, στον πόλεμο πας με τα όπλα που έχεις, όχι με αυτά που θα ήθελες να έχεις. Έτσι, είναι σωστό. Γι' αυτό λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο. Θέλω ένα μικρό σχόλιο από εσάς. Έχουν στείλει και επιστολές στα αρμόδια όργανα της ΚΕΔΕ και ο κύριος Πατούλης. Θέλουν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Έχουμε ένα μικρό οικονομικό αδιέξοδο σε σχέση με τους φόρους κεφαλαίου. Κύριε Ντασιώτη, και μιλάω για το φόρο εισοδήματος από κεφάλαιο και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Βεβαίως. Προσέξτε να δείτε. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 7 χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση έχει στοχοποιηθεί. Και παρά το γεγονός ότι ό,τι κρατιέται αυτή τη στιγμή από τον κοινωνικό ιστό το κρατάει η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός αυτό συνεχίζει η στοχοποίηση. Προσέξτε να δείτε. Κόβονται όλες οι χρηματοδοτήσεις. Θα σας πω εγώ το εξής. Έχουμε να πάρουμε σάτα η Δήμη από το Μάρτιο. Παρακρατηθέντες πόρους το 2015 δεν πήραμε καθόλου. Οι ΚΑΠ, οι μηνιαίες μας έρχονται κουτσουρεμένες και αυτές περιμένουμε τον κάθε μήνα να μπει, να δούμε να πληρώσουμε το προσωπικό μας. Και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα και έρχεται τώρα και μας αντιμετωπίζει σαν ΑΕ και φορολογεί τα όποια εισοδήματα έχει ο Δήμος. Τα φορολογεί γνωρίζοντας η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, ότι ο Δήμος δεν είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο και όχι ΑΕ. Μας αντιμετωπίζει λοιπόν σαν νομικό πρόσωπο, σαν εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μας φορολογεί τα τέλη, τα οποία όμως ο ίδιος ο νόμος και ο κώδικας λέει ότι είναι ανταποδοτικά. Επομένως λοιπόν εμείς ό,τι εισπράττουμε ως τέλος το ανταποδίδουμε σε έργο, στα γήπεδα, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως το ανταποδίδουμε. Τι φορολογεί από αυτά? Φορολογεί την ακίνητη περιουσία των Δήμων, η οποία ακίνητη περιουσία είναι κοινοφελής και με την ακίνητη περιουσία υποστηρίζονται οι κοινωνικές δομές των Δήμων. Την ίδια στιγμή που κόβει τις χρηματοδοτήσεις για τις κοινωνικές δομές. Δηλαδή βάζει φόρο στην ουσία, βάζει φόρο στα έσοδα από τους φόρους στην ουσία, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή κόβει τις χρηματοδοτήσεις και μας κόβει και οποιουσδήποτε άλλους πόρους μπορούμε εμείς να εισπράξουμε από τους δημότες μας. Χρηματοδοτεί τις, πώς το λένε, φορολογεί τους στόχους των καταθέσεων με ποσοστά τρελά το 33%. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Και ποιες είναι οι καταθέσεις που έχουν οι Δήμοι? Οι Δήμοι δεν έχουν πρίκα για την επόμενη 20ετία. Έχουν τις καταθέσεις των χρημάτων, έργα που είναι σε εξέλιξη και μένουν κάποια διάσημα τα χρήματα μέσα. Αυτά τι φορολογεί από αυτά, δηλαδή τι θα πάρει από αυτά, δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και μπας περιπτώσει, αφού θέλουν να τα κάνουν όλα αυτά, όταν μας στέλνουν την εγκύκλιο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ας μας πούν πώς θα φτιάξουμε τον προϋπολογισμό, όταν δεν προβλέπεται ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθούν αυτές οι δαπάνες. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Εξοργίζομαι, αλλά είναι αστείο αυτό το πράγμα. Υπό άλλες συνθήκες έπρεπε να γελάμε με αυτή την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς είναι τραγικό. Να τα παράπονα, κύριε Στεργιόπουλο, που τα κάνω και εγώ τώρα που μου είπατε προηγουμένως. Να τα κάνετε, να τα κάνετε, διότι αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν αφορά μόνο το δικό σας Δήμο, αφορά όλους τους Δήμους της χώρας, έτσι. Όλους τους Δήμους. Δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε. Δηλαδή, κάθε στιγμή μας βάζουν εμπόδια, μας βάζουν. Είπαμε, δεν έχουμε χρήματα, θα μάθουμε να ζούμε και χωρίς χρήματα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει,
έτσι όμως ας μας αφήσουν να λειτουργήσουμε. Ας μας εμπιστευτούν. Δεν εμπιστεύεται το κράτος τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Αυτό το πράγμα ενισχύει τη διαφθορά. Αυτό το πράγμα θα οδηγήσει όλους μας να ψάξουμε να βρούμε πατέντες πώς θα χρηματοδοτήσουμε κοινωνικές δομές, τα κοινωνικά μας παντοπολία. Δηλαδή δεν είναι λογική όμως αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έχετε... Και πολλοί αναγκάζονται να ακροβατήσουν στο όριο της παρανομίας, έτσι. Ακριβώς αυτό σας λέω και εγώ. Πατέντες θα ψάξουμε να βρούμε. Όμως δεν μπορεί μια πολιτεία συντεταγμένη να συμπεριφέρει με αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λύνονται. Δεν πρέπει να δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Με τους βουλευτές της περιοχής, τους κυβερνητικούς, έχετε μιλήσει, κύριε Δημαρχέ? Το τελευταίο διάστημα όχι, για αυτό το θέμα τουλάχιστον όχι. Αλλά θεωρώ ότι πού να μιλήσουμε σε αυτό το περιβάλλον και τι να πούμε σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή δεν, πρέπει να γίνει ένας συντεταγμένος διάλογος. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ πολύ σωστά ζητάει συνάντηση και πρέπει σε αυτή τη συνάντηση, αν και όποτε γίνει, να τεθούν πράγματα όχι τόσο πολύ τεχνικά με την έννοια πάρ' το πίσω αυτό ή φέρε κάτι άλλο. Αλλά ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Πώς θα λειτουργήσουμε επιτέλους ως Δήμοι, πώς να επιτέλους η κυβέρνηση να αρχίσει να μας εμπιστεύεται. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, εμείς να ευχηθούμε να κάνετε ακόμη περισσότερα έργα και για τους. Ήταν ο Γιώργος Ντασιώτης, ο Δήμαρχος Αλιάρτου Θεσπιέων, ο οποίος καλά. Λέει και καλές ειδήσεις. Να είστε καλά σας. Καλώς ήρθατε. Πολύ καλώς Δήμαρχε, να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε σε ένα σημείο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτη φορά.